Όμως εμείς, φίλες και φίλοι μου, σήμερα θα αγγίξουμε ένα μακιγιάζ που πραγματικά από το ξεκίνημα της εκπομπής δεν έχουμε αγγίξει, γιατί περιμέναμε τη Δήμητρα Ερμενάκη να μας το παρουσιάσει. Νηφικό μακιγιάζ. Άνοιξε ο καιρός, γίνονται πάρα πολλοί γάμοι και εσείς, οι νηφούλες που με ακούτε, θέλετε να είστε και επιβάλλετε να είστε μοναδικές και ξεχωριστές σε αυτή τη βραδιά της ζωής σας. Εδώ λοιπόν η Δήμητρα Ερμενάκη, βήμα προς βήμα, θα μας παρουσιάσει ένα νηφικό μακιγιάζ. Αλήθεια, Δήμητρα, υπάρχει μόδα για τις νύφες? Φυσικά υπάρχει και μόδα στο νηφικό μακιγιάζ. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πολύ στο νηφικό μακιγιάζ. Για φέτος είναι δύο look. Ένα είναι το natural look, το φυσικό look που θέλει η νύφη. Και το άλλο είναι τονισμένα ή μάτια ή χείλια. Μάλιστα. Τι θα μας παρουσιάσεις τη Μαρία μας σήμερα? Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα natural με λίγο τονισμένα και τα μάτια, αλλά και τα χείλη. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν εδώ τη Μαρία μας, φυσική ομορφιά η Μαρία, για να δούμε το πριν και το μετά. Ναι. Ξεκινάμε. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσω μία βάση στα ζυγωματικά. Να τονίσω τα ζυγωματικά. Μόνο στα ζυγωματικά δηλαδή χρησιμοποιείς αυτή τη βάση? Ναι, μπορούμε σε όλο το πρόσωπο. Αλλά τώρα για το πρόσωπο της Μαρίας ενδείκνεται στα ζυγωματικά της. Θα χρησιμοποιήσω ένα make-up το οποίο είναι high definition, νέας τεχνολογίας και έχει κάλυψη με φυσικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε πραγματικά τη διαφορά. Έχει φοβερή κάλυψη. Πώς το ζητάνε αυτό, Δήμητρα, στο Kryolan City? Make-up high definition. Make-up high definition, φίλες και φίλοι μου, έτσι το ζητάτε. Υγρό make-up. Περιέχει λίγο πούδρα, είναι πολύ σταθερό, καλυπτικό και συγχρόνως έχει διάφανο αποτέλεσμα. Ό,τι πρέπει τώρα για το καλοκαίρι. Και για το νηφικό. Και για το νηφικό, γιατί φαντάζομαι το μακιγιάζ μας πρέπει να διαρκέσει όλη νύχτα. Και να έχει φυσικό αποτέλεσμα. Οι νύφες τώρα πλέον ζητάνε φυσικό αποτέλεσμα. Και πώς προχωράμε στη συνέχεια? Θα κάνουμε τα κοψίματα που χρειάζονται, απαραίτητα. Φαντάζομαι ανάλογα, Δήμητρα, με τις ανάγκες του κάθε προσώπου. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Τώρα, Δήμητρα, που κάνεις φωτοσκιάσεις, θα ήθελα να μας δώσεις μερικές συμβουλές. Τι ταιριάζει στην κάθε μια μας, συγκεκριμένα, παραδείγματος χάρη, σε ένα στρογγυλό πρόσωπο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Ωραία, σε ένα στρογγυλό πρόσωπο θα πρέπει να κάνουμε κοψίματα στα μάγουλα, δηλαδή να βάλουμε σκούρο make-up, έτσι ώστε να φαίνεται το πρόσωπο πιο ovale. Ενώ σε ένα μακρουλό? Σε ένα μακρουλό θα πρέπει να κάνουμε τη σκίαση λίγο πιο οριζόντια, έτσι ώστε να μικράνουμε λίγο-λίγο το πρόσωπο. Μάλιστα. Ολόκληρη επιστήμη είναι η φωτοσκίαση, φίλες και φίλοι μου, όμως υπάρχουν χέρια ειδικών και επαγγελματιών όπως είναι της Δήμητρα Ερμενάκη που βλέποντάς σας μπορεί να δουλέψει πάνω σας. Τώρα λίγη πούδρα, γιατί ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται πάρα πολύ, επειδή περιέχει το make-up πούδρα. Ίσα-ίσα για να φωτίσει από ό,τι κατάλαβα. Περνάμε τώρα το μολύβι. Ο στόχος του μολυβιού ποιος είναι? Ο στόχος του μολυβιού είναι να διορθώσει το μάτι ή, αν δεν χρειάζεται να το διορθώσει, να τονίσουμε το μάτι. Λεπτή γραμμή, χοντρή γραμμή, τι ακολουθούμε? Συνήθως λεπτές γραμμές χρειαζόμαστε για το νηφικό μακιγιάζ. Λίγο προς τα έξω τη τραβάς από ό,τι βλέπω. Ναι. Θα βάλουμε μία φωτεινή βάση σε όλο το λέφαρο και στο κινητό και στο τόξο. Το χρώμα της βάσης είναι για όλες το ίδιο? Αυτή η βάση, ναι, κάνει για όλους τους τύπους δέρματος. Τι ωραίο βλέμμα, και έτσι να παραμείνει, είναι υπέροχο. Τώρα θα πάρω ένα καφέ σκούρο, θα τονίσω τη γωνία. Ουσιαστικά κάνει σκίαση με την καφεγωνία. Στο μάτι τι ακριβώς κάνει? Τονίζω με τη γωνία. Βάζουμε λοιπόν την καφέ σκιά για να τονίσουμε τη γωνία μας. Έχουμε περάσει και στο άλλο μάτι, όπως βλέπετε. Δήμητρα, βλέπουμε ότι βάζεις μία λευκή σκιά τώρα. Τώρα βάζω μία σκιά, satin powder, έτσι λέγεται, που είναι λίγο ηριδίζουσα και μας δίνει μία περισσότερη λάμψη. Satin powder, λοιπόν, για περισσότερη λάμψη και για ένα διαφορετικό βλέμμα. Άνοιξε Μαρία τα μάτια της και φάνηκε διαφορά, ε! Στη συνέχεια θα τονίσω λίγο το τόξο με ένα χρώμα ροδακινή.
ροζ ροδακινή. Φυσικά έχει περάσει και στο άλλο μάτι ανάλογα. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε το eyeliner για πιο έντονο βλέμμα. Τονίζει πάρα πολύ έντονο, δεν το συζητάμε. Και είναι και πανεύκολο, μπορούμε όλες να βάλουμε eyeliner στο μάτι μας. Μας βοηθάει πάρα πολύ όταν βάζουμε μολύβι πρώτα. Εύκολη υπόθεση το eyeliner, φίλες μου. Τώρα βάζω στο κάτω βλέφαρο μολύβι ivory για φωτεινότητα. Και μέσα και έξω βλέπουμε από το μάτι. Τώρα λοιπόν θα τονίσουμε το βλέμμα με τη μάσκαρα. Φυσικά, αν είχαμε το χρόνο, θα βάζαμε και ψεύτικες βλεφαρίδες, γιατί έχουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, τονίζουν περισσότερο το βλέμμα και τη ζητάνε πάρα πολύ οι νύφες φέτος. Είναι μόδα η βλεφαρίδα, αλλάζει εντελώς το βλέμμα της. Έχω βάλει και εγώ και μπροστά στην κάμερα, Δήμητρα. Ναι, ναι. Και αυτό ακριβώς το λόγο, φίλες μου, σας τις προτείνουμε τις βλεφαρίδες ψεύτικες, γιατί νύφη χωρίς βλεφαρίδα ψεύτικη για το φετινό καλοκαίρι τουλάχιστον δεν γίνεται. Δίνει ένα υπέροχο βλέμμα στο μάτι. Βέβαια, εδώ η Μαρία μας έχει και μεγάλες βλεφαρίδες. Ναι. Ωστόσο, όμως, εσύ τις προτείνεις σε όλες τις κοπέλες, είτε έχουν μεγάλες βλεφαρίδες είτε μικρές. Ναι, εντάξει, φυσικά. Όσες έχουν μικρότερες βλεφαρίδες, χρειάζεται οπωσδήποτε. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και η Μαρία έχει και πυκνές βλεφαρίδες, βλέπουμε εδώ. Τώρα πάμε στα χείλη. Τονίζουμε τα χείλη με λίγο μολυβάκι. Το περίγραμμα. Είναι υποχρεωτικό βέβαια. Ξέρουμε, το μολύβι χειλιών, δεν το συζητάμε. Σε κάθε μακιγιάζ πρέπει να έχουμε ένα περίγραμμα. Ξέρουμε βέβαια τι κραγιόν θα επιλέξουμε. Ανάλογα. Βάζουμε το κατάλληλο χρώμα. Έτσι. Έχουμε ένα κοραλί τώρα εδώ από τη βλέπω. Ναι. Τέλειο χρώμα, ε. Νυφούλα με κοραλί κραγιόν. Σήμερα προτείνουμε νυφικό μακιγιάζ 2013. Πολύ ωραίο χρώμα, δροσερό, καλοκαιρινό, ταιριάζει με μαυρισμένα δέρματα. Υποθέτω γι' αυτό το επέλεξες κι εσύ. Είναι ένα χρώμα που μπορούμε να το επιλέξουμε και σε μελαχρινές, αλλά και σε ξανθές. Αλήθεια. Να, μία ερώτηση που μου ήρθε τώρα στο μυαλό στις ανοιχτόχρωμες νύφες. Ποια είναι τα χρώματα τα ιδανικά που ταιριάζει και μετά θα με πας στις μελαχρινές. Λοιπόν, στις ανοιχτόχρωμες μπορούμε να επιλέξουμε χρώματα μπρονζέ, και ροδακινή. Στις μελαχρινές μπορούμε να επιλέξουμε ροζ και επίσης το ροδακινή είναι ένα χρώμα που μπορούν να το βάλουν. Εμείς βλέπουμε και πλάνα, θα δούμε νυφούλες και ανοιχτόχρωμες αλλά και μελαχρινές, οπότε μπορείτε να πάρετε και εσείς προτάσεις, βλέπουμε μελαχρινές νυφούλες, οπότε η Δήμητρα ανάλογα με τα χρώματά σας δουλεύει, έχει παρουσιάσει κατά καιρούς σε ανοιχτόχρωμα δέρματα, σε πιο σκούρα και τώρα βέβαια εδώ live μας κάνει ένα νυφικό μακιγιάζ. Έχεις περάσει ήδη στο lip gloss. Ναι, απαραίτητο. Και τώρα πάμε στο ρουζ, απαραίτητο. Ροζάκι. Στην αντίστοιχη απόχρωση με το κραγιόν. Είναι η τελευταία πινελιά που δίνει λάμψη στο πρόσωπό μας. Οι νύφες μας έχουν ανοιχτό μπούστο, γι' αυτό και η Δήμητρα είναι έτοιμη με το πινέλο της να βάλει λάμψη στο μπούστο. Έτσι, πώς τη ζητάμε αυτή καλέ? Στην Κριολάν λέγονται Sparks. Έτσι, για να υπάρχει και μία ομοιογένεια, πρόσωπο με λαιμό και μπούστο και μία λάμψη. Η νύφη μας είναι έτοιμη, χαμογελάει, τι ωραίο το κοντινό της, κούκλα είσαι Μαρία μου. Έτοιμη για την εκκλησία. Και εσύ κυρία μου, μέσα σε λίγα λεπτά ουσιαστικά. Ωστόσο όμως για τις νυφούλες μας κάνεις τις προβίτσες σου, έτσι κι αλλιώς. Χρειάζονται βέβαια δοκιμαστικά. Έτσι. Για να βρούμε το σωστό μακιγιάζ για την κάθε κοπέλα ανάλογα με την προσωπικότητά της. Έτσι. Βλέπεις και τον νυφικό της και ανάλογα δουλεύεις. Σας ευχαριστούμε κυρία μου, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Δήμητρα Αρμενάκη, φίλες και φίλοι μου, Κριολάν City, στη Λεωφόρο Κνωσού, θα τη βρείτε πανέτοιμη, οπλισμένη με το ταλέντο της να σας μαγεύσει και να σας μεταμορφώσει σε αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Αναστασία.